και φίλοι, καλησπέρα σας. Κανονικά το καλησπέρα σας σήμερα έπρεπε να το πω στα Ιαπωνέζικα. Ξέρω λοιπόν μόνο ότι το καλημέρα είναι κονίτσουα. Ναι. Ξέρεις το καλησπέρα, καλομήρα μου. Το κονίτσουα. Μόνο αυτό ξέρω. Και το ευχαριστώ που είναι αριγκάτο. Αριγκάτο. Και ένα άλλο που το μπερδεύουμε, σου άσε. Αυτές τις τρεις λέξεις έμαθες. Μόνο σε πέντε φορές. Πάλι καλά, αυτό λέω. Πάλι καλά που τα θυμήθηκα. Λοιπόν, καλωσμένοι όπως καταλάβατε όλοι, είναι το αγαπημένο μας κορίτσι όλων των Ελλήνων, η Καλομήρα, που μας έλειψες πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Δόξα Θεώ. Έβλεπα το παιχνίδι. Α, ναι. Σας άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ. Και όταν το είδα, εκείνη τη βραδιά λέω, πώς θα είναι και αυτά. Αλλά χαίρομαι. Κάναν πολύ καλή δουλειά όλη η ομάδα, η παραγωγή. Πώς το κάναν μοντάζ. Τρελάθηκα. Να σου πω, πώς έγινε αυτή η πρόταση? Σε ψάχνανε στην Αμερική να σε βρουν από τον Αλφα? Ναι, actually, ξεκίνησε από τα Άτα Studios πρώτα. Και μετά πήγε στον Αλφα. Τι έγινε? Ο Νίκος Χριστοφόρου, που έχουμε δουλέψει μαζί στο πιο πολύ την Κυριακή με τον Γρηγόρη, με πήρε τηλέφωνο. Άλλον πώς με βρήκε στο νούμερο και μου λέει, καλό μήνα. Ναι, γιατί δεν σε έβρισκε κανένα. Μόνο ναι, αυτό έχω να σου πω. Τα είχα σβήσει όλα, άσε. Και. Γιατί ήθελα να ξεκουραστώ. Okay. Τι έγινε? Με παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος και μου λέει, α, έχουμε αυτή η εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω, ακούγεται ωραία, μου έστειλε πράγματα να τα δω, μου άρεσαν πολύ. Και μετά το λέω, δεν ξέρω Νίκο πώς μπορεί να γίνει η συμφωνία. Δεν ξέρω τώρα, μου λέει, don't worry, μου λέει. Don't worry, θα βρούμε τη λύση. Και όντως, βρήκαμε τη λύση. Μετά πήγα από τη Νέα Υόρκη στη Ιαπωνία, 5 εβδομάδες. Πόσες ώρες ταξίδι είναι από τη Νέα Υόρκη στην Ιαπωνία? 14 ώρες. Και είχες μαζί και τον Γιώργο? Ήρθε μία εβδομάδα πιο μετά, λόγω ότι είχε τις δουλειές του. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ είχα πάρει τόσο περδικά, γιατί λέω 14 ώρες, τι θα κάνω όλη την ώρα, και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και αυτό, είχα πάρει πολλά περδικά και βιβλία και αυτά, πολλά. Και μετά τι γίνεται, είχε ωραία τηλεόραση για όλους και είχε τόσα ωραία πράγματα, έβλεπα Sex and the City, έβλεπα όλες τις ταινίες που δεν διάβασα τίποτα. Και λέω, αλλά πέρασα πολύ ωραία και το ταξίδι δεν ήταν πολύ. Τι σου άρεσε πιο πολύ στο Τόκιο? Γενικά είναι σαν ζει σε άλλο κόσμο, σαν άλλο πλανήτη. Γιατί? Γιατί είναι τόσο διαφορετικά, δεν ξέρω. Ή είσαι σε έργο όλη την ώρα ή είσαι σε άλλο πλανήτη. Ο κόσμος, είναι όλοι Ιαπωνέζοι, δεν μιλάνε αγγλικά καθόλου και ήμασταν στο κέντρο της πόλης, στο Τόκιο. Και θυμίζει, αλήθεια, είναι σαν, εγώ λέω, Manhattan της Asia's. Ενώ ότι τα έχει όλα. Έχει κτίριο ψηλά, έχει πολύ. Πολλούς ανθρώπους. Και ψηλούς ανθρώπους, δίμετρο. Ναι, πολύ ψηλούς. Ναι. Ήρθε και η φρουτοσαλάτα. Τέλειο, ευχαριστούμε. Ωραία φρούτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Φοβερά τα φρούτα, ε. Ω, μια χαρά. Ας πάμε λίγα. Σε γεμές. Να σου πω, στην Ιαπωνία φαντάζομαι θα έτρωγε σούσι. Ξέρεις τι, Μαρία. Εγώ λατρεύω το σούσι. Ειλικρινά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά εκεί δεν μπορούσα να το φάω. Γιατί? Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι πιο παραδοσιακό. Δεν ξέρω, είναι το ρύζι με το οκτωπόδι ή το ρύζι με το γαρίδι, αλλά δεν έχει. Τη γεύση. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι. Νομίζω το έχουμε μάθει λίγο πιο αλλιώς. Ναι. Το California roll, το tuna roll. Δεν έχουν California rolls. Δεν έχουν, ναι. Όχι. Άσε, και τους λες να μαγειρεύεις, τους λέω, μπορείς να φτιάξεις έτσι και παρεξηγούνται, δεν τους αρέσει. Αυτό που έχουν, αυτό θα βάζεις. Φίλους έτσι Ιαπωνέζους έκανε. Ναι, με τον Yoshi. Τον παρουσιαστή εκεί. Ναι. Και εμείς στο Χου, αλήθεια, δέσαμε πολύ, γιατί δουλέψαμε πολύ καλά μαζί και σκληρά. Ναι. Και γενικά όλη η ομάδα εκεί και ο σκηνοθέτης που ήταν εκεί, για τη δική τους πλευρά, ήταν φοβερός. Το Τόκιο είναι τεράστιο. Αν πεις να το περπατήσεις, σίγουρα, μα σίγουρα τα πόδια σου θα γεμίσουμε κάλος. Καλώς ήρθατε στο Τόκιο! Ξαφνήκαμε! Στο Big in Japan, είσαστε ενθουσιασμένοι? Πολύ! Αλλά κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να μιλάτε μόνο Ιαπωνέζικα. Παιδιά, Big
Big Japan θέλετε, Big Japan πήρατε. Να σου πω κάτι, πιο πολύ τι σ' αρέσει τώρα πραγματικά, να τραγουδάς ή να είσαι στη τηλεόραση και να κάνεις έτσι όλα αυτά τα παιχνίδια και τα... Θα τα μπερδεύσω λίγο, ξέρεις γιατί, because... Εκεί στο παιχνίδι, στο τελευταίο, στο φινάλι, τραγούδισα. Ας πω την αλήθεια σου. Μπήκε μέσα και το τραγούδι. Αλλά εγώ η βασική μου αγάπη είναι πάντα η μουσική. Γιατί και να μην τραγουδάω, και μόνο να ακούω μουσική και να χορεύω και αυτά, το λατρεύω. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς να χορεύω και να ακούω μουσική και να τραγουδάω. Και... Μπορεί να μην έχω αυτό που σ' αρέσει. Το κορίτσι από τη Νέα Υόρκη με τα σπαστά ελληνικά, που έκλαιγε βλέποντας την τηλεόραση την Britney Spears και βιαζόταν να μεγαλώσει, τα κατάφερε τελικά και έγινε η Καλομήρα. Η ζωντάνια και ο αυθορμητισμός της την έκανε να ξεχωρίσει αμέσως όταν αποφάσισε να έρθει στην πατρίδα της και να συμμετάσχει στο Fame Story. Την πήρα εγώ προσωπικά στην Αμερική τηλέφωνο να της πω ότι αν θέλει να είναι στο Fame Story. Έγινε χαμός στο τηλέφωνο. Έβαλε τις φωνές και μετά από λίγο ήρθε. Από τότε είναι σαν κόρη μου. Εγώ τη λέω τη δεύτερη μου κόρη. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι η Καλομήρα είναι πολύ πιο έξυπνη από όσο νομίζουν κάποιοι. Είναι πολύ έξυπνο άτομο. Απλώς δεν είναι πονηρή. Οι Έλληνες τη λάτρεψαν από την αρχή και φυσικά το κοινό την ανέδειξε νικήτρια. Η δισκογραφία ήταν το αμέσως επόμενο βήμα για την Καλομήρα, που είχε ήδη ένα φανατικό κοινό το οποίο διψούσε να την ακούσει. Όλοι μιλούσαν για το κορίτσι με τη μόνιμα ανεβασμένη διάθεση και την αιώνια χαρούμενη αλλά καθόλου αφελή Καλομήρα. Όταν βάφω την Καλομήρα είναι σαν να είσαι σε ένα πάρτι. Πηγαίνεις, παίρνουμε το λάπτοπ, ακούμε μουσική, χορεύει, τραγουδάει, είναι πολύ ευχάριστη η εμπειρία. Το μακιάζ που της ταιριάζει και ακολουθούμε είναι αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της, που είναι οι γυαλάδες στα μήλα της. Και γιατί θέλω να δείχνει πολύ φρέσκια αυτό που είναι δηλαδή η Καλομήρα. Δεν θέλω να βαρύνω το πρόσωπό της με το μακιγιάζ. Στο τραγούδι, στο χορό, στην τηλεόραση, παντού είδαμε την Καλομήρα να τα καταφέρνει άψογα. Η πρόταση για τη Eurovision δεν άργησε να έρθει. Έτσι την είδαμε τον περασμένο Μάιο στο Βελιγράδι να επιστρατεύει όλο το ταλέντο της και να κερδίζει την τρίτη θέση για την Ελλάδα με το μυστικό συνδυασμό της. Όταν η Καλομήρα έβγαινε στη σκηνή, στα παρασκήνια, στις πρόοδες, και ήμασταν όλοι, ας πούμε, οι fans κάτω, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ και όλοι αυτοί. Έβγαινε έξω λοιπόν και έλεγε «Hello Europe», ξέρεις, που κάνει και το χεράκι της έτσι. Το είχαν μάθει όλοι. Ήταν η μόνη που χαιρετούσε. Οπότε θυμάμαι, ας πούμε, στις τελικές της πρόοδες να είναι μπροστά μου οι Ισπανοί, που εννοείται ότι δεν ήξερα ποια είναι η Καλομήρα, γιατί δεν είχε πάει καν στην Ισπανία για να την έχουν δει και την έχουν γνωρίσει. Και με το που έβγαινε, άμα τη εμφανίσει που λέμε, κάνουν και αυτά τα χέρια έτσι και λέγανε «Hello Europe». Το καλοκαίρι που μας πέρασε, φοβηθήκαμε ότι θα τη χάναμε για πάντα. Έλειψε λίγο, απογοητευμένη από την βιομηχανία του θεάματος στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως όχι για πολύ. Η Καλομήρα είναι πάλι εδώ, στην ίδια θέση στην καρδιά μας και μεγαλώνει οριμάζοντας. Πάντα όμως κρατώντας αυτή την παιδική ενέργειά της που λατρεύουμε. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα που μιλάμε, Καλομηράκι μου, βλέπω ότι κάτι λάμπει περισσότερο. Λάμπεις βέβαια ως παρουσία. Ακρίβεσαι. Λέω, μήπως είναι εδώ οι λάδες, πώς τα λες. Αυτό είναι. Α, ναι. Τι ωραίο. Και το δικό σου είναι, μπαν, πάει στο μάτι. Τέλειος. Το δικό σου όμως είναι απίστευτο. Ευχαριστώ. Τουφτουφτου. Ευχαριστώ. Είναι το μονόπετρο του Αραβώνα. Ναι, αραβωνιάστηκα. Τι όμορφα. Εν τω μεταξύ, τώρα τι θυμάμαι. Στη δεύτερη συνέντευξη που είχαμε κάνει, που είχαμε στα γενέθλιά σου. Α, ναι. Θυμάμαι. Και το θυμάσαι. Ναι, πολύ καλά. Που λες τώρα μπορώ να έχω σχέση. Μήπως τότε που το έλεγες, είχες ήδη στο μυαλό στο Γιώργο. Σε πω την αλήθεια. Το είχα πάντα στο μυαλό μου. Because ήταν. Το Γιώργο το γνωρίζω από μικρή και αυτά. Δεν θα σου πω όλη την ιστορία γιατί όχι, είναι ολόκληρο πράγμα. Αλλά. Πάντα τον είχα στο μυαλό μου. Αλλά όταν ήμουν στην Αμερική, πλάκα-πλάκα. Επειδή ξέρεις το έπαιζε και δύσκολο και αυτό. Και μετά εγώ το. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία, δεν θα πω σε αυτό. Γιατί από μικρή ήμασταν. Ναι. Το πρώτο ραντεβού μαζί, με το σουφλάκι αυτό και αυτό. Τέλος πάντων. Και το έπαιζε λίγο δύσκολο. Και εγώ θυμάμαι, είπα, you know what, θα γίνω διάσημη και δεν θα του δώσω σημασία καθόλου. Αλήθεια! Και τι γίνεται. Μετά πάω στο Fame. Και
είναι, έχει πλάκα πώς γυρνάνε τα πράγματα και η ηθική κοτόπεζα πολύ. Θέλεις να μην πω μπι, τη λέξη, το έπιζα, ξέρεις πολύ, α, δεν αφορώ τώρα. Αλλά μέσα μου, ξέρεις, έκλειγα, γιατί τον ήθελα. Τέλος πάντων, να μην πω πολλά. Αλλά χαίρομαι πολύ, είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το κοινό βήμα στη ζωή μου. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει να λέω, εδώ ο ροφανιαστικός μου. Μ' αρέσει η λέξη. Σ' αρέσει, ε. Τον εμπιστεύεσαι, φαντάζομαι. Ναι, πάρα πολύ. Είναι και μάνατζερ σου ο Γιώργος. Όχι, όχι. Απλά ξέρει, επειδή κάνει δουλειές και αυτά. Για το business, όταν μιλάω για business πράγματα, πάντα είναι εκεί. Γιατί καλά με συμβουλεύεται κάνει. Και κοιτάει και για μένα. Κατάλαβε και δεν είχα να, ποτέ κανένα άλλο. Να σου πω κάτι, τι ζώδιο είναι. Είναι Παρθένος. Παρθένος. Λοιπόν, είναι λίγο ζηλιάριδες η Παρθένια. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι ζηλιάρης με την κακή έννοια, είναι ζηλιάρης με την καλή έννοια. Τι εννοώ. Ναι. Ότι τον βλέπω και λίγο ότι πάει. Και λέω, δεις, οκ, ξέρεις, οκ. Μ' αγαπάει. Yeah, λέω, οκ, μ' αγαπάει. Αλλά εγώ δεν το προχωράω, δεν δίνω δικαίωμα να τον κάνω, γιατί δεν θέλω και αυτός να κάνει το ίδιο σε μένα. Αλλά ξέρεις, θέλουν αγάπη. Όχι που θέλουν συνέχεια αγάπη, αλλά θέλουν να ξέρουν ότι είσαι ο άνθρωπός τους. Και είναι πολύ καλή ψυχή η Παρθένη. Ο Γιώργο, πώς τον κατάφερες που το πες έτσι, άντρας και ξέρεις, δύσκολος. Ο Γιώργος, η απλότητά του αρέσει. Που και εμένα μου αρέσει. Αλλά εννοώ ότι δεν του αρέσει αυτό το. Ο προσπαθεί, ξέρεις, να είμαι γκόμενα και να το παίζω. Όχι, sorry. Και να το παίζω. Πολύ καλά, εγώ το παίζω. Ναι. Ξέρεις, να το παίζεις δύσκολη και αυτά. Και... Ναι. Δεν του αρέσει. Του αρέσει η απλότητα. Ότι νομίζω η ειλικρίνεια αρέσει πολύ. Η ειλικρίνεια, ότι με ρωτάει κάτι και απαντάω ειλικρινά. Όταν μιλάμε και γενικά. Και επειδή με ξέρει από μικρή, είναι πολύ διαφορετικό. Να σου πω, ήταν αυτός. Ένας, ο άνθρωπος που σε έκανε να λίγο έτσι να φύγεις και από την Ελλάδα. Είναι τότε που ο άνθρωπος που σε επηρέασε, με δηλαδή, βοήθησε σε δύο βοήθησε. Πράγματα. Εννοώ ότι σε αυτές οι δουλειές μπορείς να παρασυρθεί σε πολλά πράγματα. Και εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές. Γιατί? Την έχω πατήσει κι εγώ. Ναι. Ότι το μυαλό μου ήταν αλλού, ότι ήμουν αλλού για λίγο καιρό. Και φαντάζομαι ότι έβλεπες, νόμιζες ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δικιά σου ψυχή και την καρδιά. Και τους έβλεπες έτσι αθώα και καλοπροαίρετα. Ναι, το βλέπεις αλλιώς. Και αν δεν ξέρεις να είσαι λίγο προετοιμασμένη, την πατάς. Και εγώ την πάτησα. Αλλά χαίρομαι που την πάτησα. Την πάτησα καλά. Joking. Τέλος πάντων. Ο Γιώργος με έχει βοηθήσει να είμαι πιο δυνατή, να νιώθω δυνατή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μην ξεχάσω τα βασικά στη ζωή. Η οικογένεια μου, η αδελφή μου, μου έλεγε, με έφυγε όταν πρώτα ήμασταν μαζί. Μου έλεγε, ρε Καλομήρα, πόσο καιρό έχεις να πας στην Αμερική? Α, του λέω, πήγα για μια εβδομάδα να δω τους δικούς μου. Και λέει, μόνο μια εβδομάδα, πρέπει να ξέρεις. Και νιώθω ότι μου έχει βάλει τα βασικά, είναι, με ξέρει καλά και με βοηθάει να είμαι πάντα στο σωστό δρόμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου έχει δώσει δύναμη να νιώθω πιο σίγουρη. Σαν γυναίκα, ότι λέω, οκ, αυτό θέλω, αυτό θα κάνω. Μπράβο. Γιατί ξέρω ότι έχω κάποιον που είναι άντρες και είναι δίπλα μου. Στο σιρτάρι χαρές, ωραίες Κυριακές που έγιναν σκιές. Έχεις γίνει κάτι μεταξύ πιτσιρίκας και γυναίκας. Really? Νιώθω ότι σε κάποιες φάσεις νιώθω ότι ξέρεις, είμαι αυτός με και αυτό, αλλά μετά γίνω με τον Γιώργο και νιώθω γυναίκα. Πιο μεγάλη σε κάποιες φάσεις, που είναι ωραία. Είναι ωραία. Εν τω μεταξύ, σε είχα δει και με ένα φοβερό φόρεμα, ξέρεις, αυτό το. Ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Ναι, πολύ κολλητό. Ναι, και ήσουν κούκλα. Ευχαριστώ. Βραδιάζει και ζητάω τα δυο σου χέρια να βρω τη ζεστασιά. Χαράζει και πονάω που τα ξυπνήσεις άλλη αγκαλιά. Πιτσιρίκα, είχες αδυναμία στον μπαμπά ή στη μαμά? Κοίτα, να τα πούμε τα πράγματα. Αλήθεια, θα λέω. Αλήθεια τώρα. Τα ξέρει η μαμά μου, δεν πειράζει, μπορώ να το πω. Ο πατέρας μου τον έχω, είναι ο άνθρωπος μου, είναι και το ίδιο μου, αλήθεια. Θέλω να σκέφτομαι πώς σκέφτεται ο πατέρας μου. Πόσο απλός είναι, πόσο... Ο πατέρας μου. Ναι. Συνήθως ξέρεις τι κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Ναι, θέλω τι θα πεις. Ψάχνουμε να βρούμε
τον άντρα που θα έχουμε δίπλα μας έτσι, να μοιάζει και λίγο με τον μπαμπά μας. Ναι, ο Γιώργος είναι σαν τον πατέρα μου σαν χαρακτήρα, αλλά είναι πιο... Πατέρας μου είναι λίγο πιο χαλαρός. Νομίζω είναι θέμα ηλικίας, αλλά ο Γιώργος είναι πιο... ξέρεις, ναι. Like, δυναμικός. Δυναμικός. Και ναι. Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο... Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Ξέρεις, είναι λίγο πιο σκεφτικός. Αλλά έχουν πολλά κοινά. Έχουν κοινά. Ναι, ναι, ναι. Ο μπαμπάς συμφωνεί, λέει, μου πήρε το κοριτσάκι μου άλλος. Όχι, μου λέει, Καλομήρα, εμένα δεν με νοιάζει τι κάνεις στη ζωή. Δεν με νοιάζει αν παντρευτείς, αν δεν παντρευτείς, αν είσαι μόνη, αν δεν είσαι. Αν έχεις παιδιά, αν δεν έχεις, θέλω να είσαι χαρούμενη. Είσαι χαρούμενος με το γέρο, τι λέω, ναι. Τότε είμαι χαρούμενη. Και γενικά ξέρεις τι θέλουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Να ακολουθείς δηλαδή αυτό ναι. που αγαπάς και το θέλεις πραγματικά. Mm-hmm. Αρκεί να προσέχεις τον εαυτό σου. Εγώ προσπαθώ πάντα να ακολουθάω την καρδιά μου, την ψυχή μου και το αισθητό μου. Γιατί νομίζω αυτό είναι. Ζούμε για τα αισθήματα, ζούμε για την ελευθερία μας. Και αυτό μου έχει μάθει και οι γονείς μου. Ειδικά ο πατέρας μου πάντα μου λέει. Ξέρεις τι, το νιώθεις, το κάνεις. Δεν το νιώθεις, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις, ναι. Αν είσαι τόσο ανηγονής που ήσουν μόνος εδώ στην Αθήνα και ξέρεις τώρα, είναι και ολόκληρη ναι, η απόσταση. Ναι, ξέρεις τι, ο πατέρας μου έλεγε ότι αν τυχόν δεν ερχόμουν στην Ελλάδα, ναι. δεν θα με άφηνε ποτέ να φύγω. Επειδή εδώ έχει μεγαλώσει και η μητέρα μου και λένε είναι η πατρίδα μας και αυτό νιώθανε εντάξει γιατί λέει είμαστε καλοί οι Έλληνες, είναι εντάξει σαν να με προσέχουνε, σαν είναι ok αλλά αν ήταν κάπου αλλού η Ιταλία ή κάτι άλλο δεν θα με αφήσανε. Τροφιάζει και ζητάω τα δυο σου χέρια να βρω τη ζεστάσια. Άμα θες να οδηγείς, ναι, ναι. κλείσεις περίς. Εντάξει, ναι, όχι πλέον. Όχι, ε. Τώρα που το γύρω αυτό οδηγάει, αλλά κάποιες φορές αν πάω εγώ κάπου μόλι μου εγώ οδηγά. Αλλά μ' αρέσει. Εγώ, μ' αρέσει, έχω μάθει και εγώ. Αλλά χάνεσαι λίγο. Πήραμε GPS. Πήρε GPS. Γιατί ξέρεις, ας πω γιατί. Επιτέλους. Ήρθα με τον Γιώργο και του λέω, α, μην ησυχήσεις, ξέρω εγώ τους δρόμους, του λέω εγώ. Μπαίνουμε, χαθήκαμε την πρώτη μέρα, πολύ άσχημα, είχα αργήσει 3 ώρες. Μετά, την επόμενη μέρα χάθηκα 3 φορές χάθηκα και μου λέει τι όλο σε ακούω και πήγε και στην και τώρα δεν έχουμε χαθεί. Ναι, τώρα μια, πάλι χάθηκες όταν ερχόσουν. Ναι, λίγο χάθηκα. Ναι, λίγο. Και είναι τεράστιο το μαγαζί, αλλά χάθηκα. Λίγο. Που θα ξυπνήσεις σαν η αγκαλιά.